Πάμε τώρα και στο... τώρα. Στην τραγωδία που είχαμε στην πολυκατοικία Μανώλη με τη φωτιά. 29 νεκροί σε μια 16-όροφη πολυκατοικία, όπου στο ισόγειο και στο υπόγειο χώρο λειτουργούσε ένα νυχτερινό κέντρο. Εκεί πραγματοποιούνταν εργασίες ανακατασκευής, ανακαίνησης σε αυτό σημείο και έγινε κάποιο λάθος, μια έκρηξη και έχασαν τη ζωή τους 29 άνθρωποι. Πράγματι, είναι μια μεγάλη τραγωδία. Υπήρξε η επέμβαση πυροσβεστικής, αλλά δεν υπήρχε καμία σωτηρία, από όσο περιγράφουν, δεν θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί είχαν εγκλωβιστεί από τους καπνούς και από τις πυρκαγιές και από την έκρηξη. Εκεί έσπευσε και ο Εκρέμη Μάμογλου, αλλά ο δήμαρχος της πόλης, για δεύτερη φορά εκλεγμένος δήμαρχος, και είπε ότι η πυροσβεστική έκανε το έργο της, αλλά υπήρξαν διαδοχικά λάθη και από την κατασκευαστική εταιρεία. Τρεις προσαγωγές, θα γίνουν και άλλες συλλήψεις. Το θέμα είναι μια τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Συνέβη, δηλαδή, εκεί που υπήρχαν τα πανηγύρια για το εκλογικό αποτέλεσμα, συνέβη αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω κάποια στιγμή εσείς θα συζητήσετε και το ζήτημα του σεισμού στην Ταϊβάν με 7,4. Βεβαίως, και ήθελα να το σχολιάσω αυτό, επειδή εδώ όλοι οι σεισμολόγοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, κάνουν προβλέψεις για σεισμούς πάνω από 7 ρίχτερ στην πόλη. Πραγματικά θαυμάζω την Ταϊβάν. Δηλαδή, όχι θα ήθελα να ζω, θα ήθελα να ζω στην πόλη. Να είναι προετοιμασμένη σε συνδίκες Ταϊβάν. Γιατί δεν θα ήθελα να ζω Ταϊβάν, θα ήθελα να ζω εδώ. Έχω ταξιδέψει στην Ταϊβάν, πραγματικά οργανωμένη χώρα. Οργανωμένα όλα τα πράγματα. Είχα μπει σε ένα. Θα ξεχάσω το γρήγορο τρένο, πήγαινε με 280 χιλιόμετρα. Και ήταν αξέχαστη εμπειρία για μένα η Ταϊβάν. Αλλά πραγματικά, επειδή υπάρχει φόβο στην πόλη για το σεισμό, δηλαδή αυτά τα κτίρια. Τη δεκαετία του 40, του 50, του 60. Τι θα συμβούν με αυτά τα κτίρια. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές. Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε, πώς δεν θα πανικοβληθεί ο κόσμος, τι θα συμβεί. Όταν ακούμε αυτά που συμβαίνουν, πραγματικά λες, μακάρι να γίνουμε. Πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε. Για την αντισεισμική προστασία, Ταϊβάν. Όσο τα υπόλοιπα, ας μείνουμε όσο έχουμε.